ISIS. Αυτό το έγραψε ο απεσταλμένος The Independent. Μπήκανε ISIS, μπαίνουν στα σπίτια, σκοτώνουν παιδιά, σκοτώνουν αμάχους, βιάζουν γυναίκες, κλέβουν οι εικόνες και τα βίντεο, όλοι τα είδαμε με τα μάτια μας. Αυτό και σε καμία σχέση δεν μοιάζει με κράτος, δεν μοιάζει με στρατό, μια χώρα που είναι μέλος των ΝΑΤΟ, ούτε όποιο στρατός να είναι. Αυτή είναι ο στρατός του Ερντογάν και η ISIS είναι δολοφόνοι, είναι μισθοφόροι, είναι μαφία που μπήκαν εκεί για να κλέβουν. Κλέβουν από κότα μέχρι τρακτέρ, μέχρι κατσίκια. Πλιάτσικο κάνουν, γιατρέ, τίποτε. Τώρα, και αυτά έτσι. Όλα υπάρχουν σε βίντεο. Κάνουνε πλιάτσικο. Θέλουμε να μας πείτε από τις πληροφορίες που έχετε. Λέμε εμείς τώρα από το ρεπορτάζ που έρχεται ότι περίπου 200.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει το Αφρίν. Πόσοι έχουν μείνει και αυτοί που έχουν μείνει. Έχει μείνει κανένας. Οι πληροφορίες χθεσινές που έχω χρέθεθες το βράδυ, 200.000 άνθρωποι είναι στην περιοχή Σαχμπά, Νούμπλ και χωριά Νούμπλ και Ζαρά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι στο δρόμο, δεν έχουν νερό, δεν έχουν αντίσκηνα, δεν έχουν κουβέρτες. Η Συριακή κυβέρνηση δεν τους αφήνει να περάσουν προς Χαλέπη, που περισσότεροι από αυτοί παλιότερα είχαν και σπίτια εκεί, γιατί το Αφρίν είναι κοντά από το Χαλέπη. Οι δολοέμποροι δουλεύουν για να φτάσει κανείς από αυτή η περιοχή στο Χαλέπη, θέλουν 1.000 ευρώ. Για κάθε άτομο. Φανταστείτε τι γίνεται εκεί, δηλαδή, με αυτούς τους άνθρωπους. Το ΟΗΕ και ο Ερυθρός Στραβός πρέπει να άμεσα να επιμβαίνει. Αλλιώς, και όπως φαίνεται είναι, όλοι είναι σύμμαχοι με το Ερντογάν. Όλοι συμφωνούν για τα μοίρασματα πετρέλαια στην περιοχή. Με το Ερντογάν, με τη Ρωσία, το ΝΑΤΟ. Γι' αυτό εμείς, σαν κουρδικός λαός, δίνουμε μήνυμα σε όλο. Δεν θα αφήσουμε κανένα να κοιμηθεί ήσυχο στη πατρίδα μας. Όλοι θα είναι στόχοι μας. Και πρέπει όλοι να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους. Από τώρα η Αμερική, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρωσία έτσι και αλλιώς είναι σύμμαχος το Ερντογάν. Η Ρωσία αυτή τη στιγμή δολοφονεί το κουρδικό λαό. Μάλιστα. Είναι η σύμμαχος... ναι. Εντάξει, γιατρέ μου, τι να σας πω τώρα. Καλά κουράγια και. Ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ. Θα ξαναμιλήσουμε. Θα έχουμε συνεχώς την υγεία. Είναι η τρίτη.